Ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι και το γνωρίζουμε οι περισσότεροι είναι ότι ο άνθρωπο είναι εγωιστή. Άρα λοιπόν, όταν έχει επιχείρηση, όταν έχει μια εταιρεία, θα πρέπει να καταλάβει ότι ο καθένα κατά πλειοψηφία κοιτάει την πάρτη του. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα ότι εσύ πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτού. Ακόμα και εγώ που κάνω αυτό το βίντεο, ουσιαστικά κανεί δεν ενδιαφέρεται για μένα. Ενδιαφέρονται κάποιε εταιρείε και επιχειρήσει να μάθουν πράγματα, να επεκτείνουν τη δική του επιχείρηση μέσω εμού ή μέσω κάποιο άλλο επαγγελματία ώστε να πετύχουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Εκείνοι λοιπόν προσφέρουν αντίστοιχα μια υπηρεσία ακριβώς αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα. Έχουν να κάνουν με πελάτες οι οποίοι και αυτοί κοιτάνε τον εαυτό τους και κοιτάνε μέσα από εκεί στην καλύτερη δυνατή τιμή να αποκτήσουν μια υπηρεσία πάρα πολύ καλή ή ένα προϊόν πάρα πολύ καλό. Όταν καταλάβουμε λοιπόν ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον άλλον ουσιαστικά, ειδικότερα όταν μιλάμε για αγορές σε, στο κομμάτι του διαδικτύου και γενικότερα και έξω, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όσο επικεντρώνεσαι περισσότερο στο πελατολόγιο και σε εκείνους, τόσο περισσότερες πωλήσει θα έχεις. Κάνε μία δοκιμή, μίλα με κάποιους πελάτες σου και ξεκίνα να μιλάς για σένα θα καταλάβεις μέσα σε λίγα λεπτά ότι πραγματικά κανέναν δεν τον απασχολεί τι κάνει στη ζωή σου, αν έχεις πετύχει, αν πάει καλά η εταιρεία σου, δεν τους ενδιαφέρει. Θα το γυρίσουν πάλι σε αυτούς, διότι τους απασχολεί πώς θα πουλήσουν εκείνοι. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις μια εταιρεία ή έχεις μια προϊόν ή μια επιχείρηση, επικεντρώνεσαι σε αυτό, γιατί μην ξεχνά ότι μιλάμε για επαγγελματική σχέση και μέσα από αυτή πρέπει και εσύ να εξελιχθεί. Όταν λοιπόν οι διοκτήτε των e-shop, οι επαγγελματίες και εταιρείε το αντιληφθούν, πραγματικά ανεβαίνει σε επίπεδο και διαφημιστικά και στο SEO και στο Google Ads, πραγματικά παντού.